Μάστερ Σεφ για παιδιά που έχει συζητηθεί ήδη πάρα πολύ. Mm. Πριν αρχίσει. Άλλος λέει ντροπή θα βασανίζονται τα παιδάκια. Ναι. Άλλος λέει ντροπή θα δηλητηριάζουν τους γονείς τους. Γιατί, αν σε γυρίσει και σου πει ότι μου μάθε ο Χαρμούτσο αυτό το φάει, δοκίμασε. Ναι. Τι θα πω, θα δοκιμάσω, τι θα κάνω. Ναι, θα το φά. Άλλο μου μάθε ο Χαρμούτσο και άλλο το μαγείρεψε ο Χαρμούτσο τώρα. Δεν φταίω εγώ. Εγώ μαθαίνω κάτι από εκεί και πέρα. Είναι στα δικά του χέρια. Πώς έχει γίνει στο όλο κόνσεπτ, ακούω να δεις, παιδιά σοβαρά τώρα, μιλήσουμε δύο λεπτά σοβαρά και μετά, αν θέλετε, λέμε ότι μαλακές θέλουμε. Εγώ έχω κάνει μαγειρική με παιδιά και είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Γιατί τα παιδιά αφομοιώνουν πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, είναι σφουγγάρια. Η μαγειρική έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Όσο πιο πολλή πληροφορία δίνει στο παιδί για ένα συγκεκριμένο είδος, αυτή τη φορά για τη μαγειρική, τόσα πιο πολλά παίρνει μέσα του. Και μετά δεν ξεχνάνε τα παιδιά, τα βγάζουν, στα δίνουν πίσω. Αυτή τη φορά θα μας τα δώσουν πίσω σε φαγητά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε κάποιες οντισιόν και τα λοιπά και πιστέψτε με, το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Ο ιδιασμός, ξέρεις ποιος είναι όμως, δεν έχει σχέση με τα παιδιά αν έχουν απορροφητικότητα, αν αυτά πόσο που παίρνουν τα δίνουν. Χρόνο, παιδάκια, είναι ότι συνηθίζουν στην τηλεόραση, συνηθίζουν στη μεγάλη δημοσιότητα που προσφέρει η τηλεόραση και μετά θα προσγειωθούν ανώμαλα που... Μεγάλοι δεν μπορούν να προσγειωθούν ανώμαλα. Κοίτα να δεις, ο μεγάλος... Τα παιδάκια πια δεν είναι παιδάκια, ξέρω. Ο μεγάλος, μάλλον ο 20άρης, όταν συμβεί αυτό το πράγμα, πραγματικά ψωνίζεται. Θα σας πω εγώ είμαι στις 41, εντάξει, μαγειρεύω 21 χρόνια. Θεωρώ ότι αν γινόταν αυτό το πράγμα στα 20 μου... Ή στα 25-28. Στα 25-28 θα είχα ψωνιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, η τηλεόραση, νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς, είναι μεγάλη πουτάνα. Εντάξει, όχι μικρή πουτάνα, υπάρχουν μικρές πουτάνες, υπάρχουν μεγάλες πουτάνες. Η τηλεόραση είναι μεγάλη πουτάνα. Η τηλεόραση σε ανεβάζει όσο θέλει αυτή και σε πάει μέχρι εκεί που θέλει αυτή. Και συνήθως... Δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να πεις εσύ θα πάω εκεί. Τελειώσαμε. Όχι. Σε βάζει μόνο, είσαι εκεί. Είσαι γιατός, τελειώσαμε. Έτσι. Είσαι για τόσο. Άμα το παλεύεις παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, εγώ συνειδητοποίησα πολύ νωρίς ότι εγώ είμαι γιαούρτη στην τηλεόραση. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχω μικρή διάρκεια ζωής. Έχω ημερομηνία λήξεως. Άμα δεις τα γιαούρτια, σου λέει 3 μέρες, 4. Έτσι, γιαούρτια τα βλέπουμε, πετάγονται τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα, ωραία, πες γάλα. Και αυτά κακά είναι. Και τα γάλα τα πετάγονται. Πες κάτι με μικρή διάρκεια. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα, πες κάτι. Παγωτό, εντάξει, άστο. Δεν σου κάνανε προτάσεις για να ασχοληθείς με τη μαγειρική στην τηλεόραση πέρα από την κριτική επιτροπή του παιχνιδιού στο οποίο. Ναι, μου κάνανε. Επομένως δεν είσαι μικρής διάρκειας. Είμαι μικρής διάρκειας. Εσύ το επέλεξες. Όχι, όχι, είμαι μικρής διάρκειας. Άκου να δεις. Εγώ ζω 21 χρόνια από τη μαγειρική. Συντηρώ, πληρώνω όλους μου τους λογαριασμούς, όλα μου τα δάνεια, γιατί έτσι κι αλλιώς, επειδή βγήκαμε στην τηλεόραση, σημαίνει ότι δεν χρωστάμε. Έχεις ότι... δάνεια. Τα πληρώνεις ακόμα. Ποιος δεν έχει. Άστο, μου έρχεται. Όχι, γιατί τώρα που έχω βγει στην τηλεόραση ξέρουν που είμαι και έρχονται και μου τα ζητάνε. Πριν που ήμουν ο κανένας, έκανα ό,τι ήθελα. Δεν πλήρωνα 5 μέρες, με έπαιρνε άλλο τηλέφωνο, το έκλεινα κιόλα. Τώρα λέει, κύριε Σκαρμούτσε, εσείς είσαστε. Εσύ λέει συνωνυμία τώρα, ότι δεν έχω τόσο με το μάγειρα. Δεν έχω πρόβλημα τώρα. Ειρηνικός επιστήμονη είμαι. Τώρα επιστρέφουμε αμέσως μετά.